Κόκκινη κάρτα έβγαλε το Υπουργείο Τουρισμού στα έργα για την περίφημη πλάζ στον κόλπο του Δερματά, με την εξέλιξη αυτή να έρχεται έπειτα από την άρνηση της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης να δώσει παράταση στην άδεια χωρίς μελέτη και περιβαλλοντικούς όρους. Πλέον το Υπουργείο με επίσημο τρόπο βάζει φρένο σε κάθε νέο έργο. Η όποια άδεια μάλιστα είχε δοθεί από το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και όχι για άλλες εργασίες. Ουσιαστικά το έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού με ημερομηνία 5 Ιουλίου καθιστά μη χρήσιμη την άδεια της περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της πρότυπης περιβαλλοντικής δέσμευσης για πλάζ στο Δερματά. Και εδώ γεννάται το εξής ερώτημα. Πώς εμπλέκεται το Υπουργείο Τουρισμού στον κόλπο Δερματά? Στην περιοχή έχει χωροθετηθεί τουριστική μαρίνα και συνεπώς στο πλαίσιο του τουριστικού λιμένους θα έδινε το Υπουργείο άδεια να εκτελεστεί άλλο έργο. Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη και για τη συνέχιση των εργασιών από το Δήμο Ηρακλείου και εφόσον θέλει να ακολουθήσει την ομιμότητα θα πρέπει να προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό της περιοχής και την αδειοδότηση εργασιών από την κτηματική υπηρεσία και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Συνεπώς, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια δεν καλύπτει την ομιμότητα και αν οι εργασίες του Δήμου Ηρακλείου συνεχιστούν κάνοντας χρήση της πρότυπης περιβαλλοντικής δέσμευσης της περιφέρειας Κρήτης, τότε θα τεθεί ζήτημα νομιμότητας που ο Δήμος Ηρακλείου δεν θα μπορεί να καλύψει. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και οι απόψεις της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει κενό νομιμότητας. Το νέο αδιέξοδο που δημιουργείται για τον κόλπο Δερματά έγινε γνωστό χθες στη διάρκεια σύσκεψης που συγκλήθηκε στη Λότζια από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, που για πρώτη φορά κάλεσε και εκπροσώπους παρατάξεων της αντιπολίτευσης για την αναζήτηση λύσης. Στη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε το εν λόγω έγγραφο από το Υπουργείο Τουρισμού, ενώ το αποτέλεσμα της σύσκεψης επιβεβαίωσε πλήρως το ρεπορτάζ της Νέας Κρήτης που είχε δημοσιευθεί στις 4 Ιουλίου.